Πάμε να δούμε τι γίνεται με την ενιαία ενίσχυση, με την προκαταβολή, η οποία μπήκε, πιστώθηκε χθες στους λογαριασμούς των παραγωγών. Καλή ή κακή πληρωμή, θα μας πει ο κύριος Χιλετζάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Σφαγιανάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Δυστυχώς δεν είναι μια καλή πληρωμή από ό,τι δείχνει μέχρι και τώρα η κάτωση της Τράπεζας Πειραιώς. Μέχρι και αύριο θα έχουμε και εικόνα στα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα. Σοβαρό πρόβλημα στην Κρήτη με το monitoring. Σοβαρό πρόβλημα με τις χρεώσεις του ΕΛΓΑ. Βλέπουμε παραπάνω τα ασφάλιστρα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε σοβαρά προβλήματα γενικά με τις μεταβιβάσεις, με την κατανομή του ζωικού κεφαλαίου. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι το monitoring στην Κρήτη. Εκεί εστιάζουμε την προσοχή. Άρα θεωρείτε ότι γι' αυτό δεν ήταν καλές οι πληρωμές τώρα στην προκαταβολή και αν αυτό προλαβαίνει να διορθωθεί στην επόμενη πληρωμή? Αυτό εξαρτάται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τι εντολές θα δώσει στον οργανισμό. Πέρυσι υπήρξε μία ασυλία όσο αφορά την Λάρισα, δηλαδή το Θεσσαλικό κάμπο, την περιφέρεια της Θεσσαλίας λόγω του Ντάνιελ και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Αυτή την ασυλία ζητάει και η Κρήτη σήμερα. Ζητάει την ασυλία της ξηρασίας, την ασυλία των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί τώρα και 18 μήνες. Αυτή την ασυλία θα ζητήσουμε τις επόμενες μέρες από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα, να αποσυρθεί το monitoring. Το monitoring που πραγματικά είναι σε ομοιρία 8 στους 10 παραγωγούς μέχρι και τώρα που μιλάμε. Είναι μετρημένη η παραγωγή στα δάχτυλα του ενός χεριού που δεν έχουν αγροτεμάχια στο monitoring. Επομένως, θα πρέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δώσει μια ασυλία όπως την έδωσε και στην περιφέρεια που είχε πληγεί από καιρικά φαινόμενα με τον Ντάνιελ. Και πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα δώσει και την ασυλία στην Κρήτη, γιατί τα στοιχεία αυτά υπάρχουν. Τα βουνά μας είναι άδεια από χόρτα, οι βοσκοί δίνουν καθημερινά μία μάχη. Η ελαιοκαλλιέργεια έχει τελματίσει κυριολεκτικά. Αν δεν βρέξει, δεν θα μαζευτεί ούτε το 20% από τις ελιές. Τα αμπέλια περάσανε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με δύο αναγγελίες του ΕΛΓΑ με σοβαρά προβλήματα. Οι υπαίθριες καλλιέργειες έχουν τελματίσει. Η παραγωγή μας λένε το νερό νεράκι. Και αν δεν πάρει μία ασυλία για λόγους ανωτέρας βίας η Κρήτη έστω στο μονιτόρι που θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλους τους παραγωγούς, τότε θα είναι μία από τις χειρότερες πληρωμές των τελευταίων ετών. Πόσο ρεαλιστικό είναι να την πάρει αυτή την ασυλία, κύριε Χιλετζάκη? Είστε χρόνια στα πράγματα, γνωρίζετε πώς λειτουργούν και τα υπουργεία και δεν ξέρω αν έχετε ελπίδες. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν το διεκδικήσετε, αλλά πόσο ρεαλιστικό είναι να την πάρουμε αυτή την ασυλία? Εμείς πατάμε πάνω στην ασυλία που πήρε η Θεσσαλία, η περιφέρεια της Θεσσαλίας για το έτος 2023 και συνεχίζεται και αυτή η ασυλία για το έτος 2024. Που για λόγους ανωτέρας βίας το έκανε αποδεκτό και η Κομισιόν αλλά και ο ΠΚΠ και το Υπουργείο τότε, δηλαδή πέρυσι συγκεκριμένα. Την ίδια ασυλία ζητάμε και εμείς, για λόγους ανωτέρας βίας θα πρέπει να πάρει μία ασυλία το νησί στους ελέγχους του ΟΠΚΠΕ. Θα πρέπει οι παραγωγοί, δεν έχουν άλλα χρήματα, δεν μπορούν να εισπράξουν. Όταν πέρυσι είχαμε μία βεντέμα άδεια από λάδι. Όταν φέτος περιμέναμε μία παραγωγή που η παραγωγή αυτή, ακούστε στοιχεία για να καταλάβετε κυρία Σπακενάκη, η παραγωγή αυτή θα υπέρβαινε τους 75 με 80 χιλιάδες τόνους λάδι. Με το 7 ευρώ να το βάλουμε είναι πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ. Όταν οι αγροτικές ενισχύσεις για όλες τις καλλιέργειες, κτηνοτροφία, αμπελουργία, ελαιοκομεία και τα λοιπά, υπαίθρια και πευτικά, ανέρχονται στα 240 εκατομμύρια. Μόνο από μία δραστηριότητα καταλαβαίνετε ότι είναι τρεις φορές απάνω το εμπορικό ισοζύγιο. Όταν ο παραγωγός δεν εισπράξει από εκεί, δεν εισπράξει και πέρυσι από το λάδι, και του κόβησε την επιδότηση, πώς θα ζει, θα τα παρετήσει όλα να τελειώνει η ιστορία? Αυτό πρέπει να καταλάβει το Υπουργείο, πρέπει να το καταλάβει ο οργανισμός, πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, τα χρήματα αυτά έρχονται στη χώρα μας, αυτά είναι τα δικά μας χωράφια, τα δικά μας αφημί και πέφτουν και στην ελληνική οικονομία. Αυτά πρέπει να τα κάποια στιγμή πρέπει να τα καταλάβουν. Ότι αυτά δεν έρχονται για να μπαίνουν στα συρτάρια και να καθοδηγούνται όπου καθοδηγούνται. Έρχονται γιατί βάζουμε τα δικά μας αφημί, τα δικά μας χωράφια, τις δικές μας καλλιέργειες και έρχονται περίπου 2 δις ευρώ κάθε χρόνο στη χώρα μας. Αν πραγματικά η χώρα μας θέλει αυτά τα ζεστά χρήματα, αυτά τα εισαγόμενα χρήματα, αυτό το new money που λέω συνεχώς, το θέλει πραγματικά η χώρα μας, θα πρέπει να βοηθήσει τον παραγωγό να τα απορροφά. Και όχι να του κάνει τη ζωή πιο δύσκολη και με τη γραφειοκρατία
και με τα νέα συστήματα. Θα πρέπει να επικαλεστεί η Κρήτη φέτος την ανωτέρα βία. Αν πραγματικά δικαιωθούμε και δούμε ότι είναι όντως 9 στους 10 ή 8 στους 10 παραγωγούς στο μονιτόρι που έτσι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, συνεχιστεί να είναι αυτό και τις επόμενες μέρες, τότε θα πρέπει να πάρει τη γενναία απόφαση και ο Πρωθυπουργός και ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για να πάρουμε την ασυλία σαν Κρήτη, γιατί είμαστε το νοτιότερο μέρος της Ευρώπης, πληττόμαστε 18 μήνες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που λέγεται κάψωνας, ελλιπής βροχοπτώσης, θερμό καλοκαίρι, θερμό χειμώνα, συνεχίζεται ακόμα το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα. Τώρα που σας μιλάω είμαι στη Χαλκιδική. Από το πρωί βλέπουμε ελιές. Η κατάσταση και εδώ απελπιστική, αλλά τους λέω υπάρχουν και χειρότερα. Τους έδειξα φωτογραφίες από το κινητό μου και από βίντεο και είδανε τις ξεραίες ελιές στην Κρήτη και πραγματικά δεν το πιστεύανε οι άνθρωποι. Τους λέω υπάρχουν και χειρότερα. Εμείς πραγματικά κρατάμε θερμοπύλες, καλλιεργητικές θερμοπύλες στην Κρήτη. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέτε. Μένει να δούμε τώρα αν θα σηκώσουν το γάντι, κύριε Χιλετζάκη, και αν θα ακούσουν την έκκληση των παραγωγών της Κρήτης συνολικά για να παραμείνει και η παραγωγή της Κρήτης ζωντανή. Οφείλουν λοιπόν, όπως λέτε κι εσείς, να το κάνουν. Και μένει να δούμε αν θα γίνει διαφορετικά. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι θα είναι από τις χειρότερες πληρωμές των τελευταίων ετών.